Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε δελτίο ειδήσεων δημοτικής τηλεόρασης ΚΟ. Με τη συμμετοχή 80 Εβραίων ροδιτών του εξωτερικού, των τοπικών αρχών και του κλήρου, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο μνημείο του Εβραϊκού Νεκροταφείου ΚΟ επιμνημόσυνη δέηση με αφορμή τη συμπλήρωση 75 ετών από τον εκτοπισμό τη Εβραϊκή Κοινότητα Ρόδου και ΚΟ στο Auschwitz στι 23 Ιουλίου του 1944. Αμέσως με την τελετή επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραβίνο πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο. Καλούμε τον σοφολογιότατο Ραβίνο Αθηνών, κύριο Γκαμπριέλ Νεγρίν, να ανάψει το πρώτο κερί στη μνήμη των 6 εκατομμυρίων Εβραίων που εξαντώθηκαν από τους Ναζί. We call upon the Reverend Rabbi of Athens, Mr. Gabriel Negrin, to light the first candle. Και έστειλαν στα κολαστήρια τα παιδιά του Αβραάμ. Σε μια μέρα η εβραϊκή γειτονιά εξαφανίστηκε και δεν έμεινε τίποτα πίσω της. 75 χρόνια πέρασαν από την ημέρα εκείνη. Για αυτούς που σκοτώθηκαν στους θαλάμους αερίων ήταν μια θλιβερή μέρα η 16η Αυγούστου 1944 που έφτασαν. Για τους άλλους τους περίμενε πείνα, φόβος, αγωνία, αρρώστιες και βασανιστήρια μέχρι να φτάσουν στο θάνατο. Auschwitz, Mauthausen, Birkenbelsen, Ρόδος, Κος, Σαλόνικα. Ακούω να μου ψιθυρίζουν. Μη μας ξεχνάτε. Δεν είχαμε ούτε σάβανα, ούτε τάφους. Είμαστε φαντάσματα της ανθρώπινης βαρβαρότητας. Είναι η δεύτερη φορά αυτή την περίοδο. Πριν από 3 χρόνια είχαμε ξανακάνει μια παρόμοια εκδήλωση, την μνημόσυνη δέηση σε αυτόν εδώ το χώρο. Σε αυτόν εδώ το χώρο που κυδεύτηκαν άνθρωποι οι οποίοι έζησαν αρμονικά και ειρηνικά τόσο με τη χριστιανική όσο και τη μουσουλμανική κοινότητα διαμέσου των αιώνων. Αυτόν εδώ το χώρο που με τη φροντίδα τόσο του Κεντρικού Ιδρυτικού Συμβουλίου όσο και του Συμβουλίου της Ρόδου και με τη βοήθεια του Δήμου όπου μπορούμε συντηρείται και να θυμίζει στο πέρασμα των αιώνων ότι σε αυτό εδώ το νησί έζησαν αρμονικά για πολλές χιλιετίες άνθρωποι διαφορετικών εθνοτήτων, διαφορετικών θρησκειών και διαφορετικών πολλές φορές οικονομικών καταστάσεων, αλλά έζησαν πάντα αρμονικά και φιλικά. Η ευχή όλων είναι να μην ξαναζήσει η παγκόσμια κοινωνία αντίστοιχες περιόδους
και αυτό το οποίο ζητούμε από όλους και από τη νέα γενιά εμείς οι μεγαλύτεροι είναι να μην ξεχνάμε αυτά τα γεγονότα, γιατί αυτοί που ξεχνούν τα γεγονότα και την ιστορία είναι καταδικασμένοι να εξαφανιστούν στο βάθος της ιστορίας. Ας είναι αιωνία η μνήμη των ανθρώπων οι οποίοι είτε έχασαν τη ζωή τους στα πολλαστήρια της Γερμανίας, ας είναι αιωνία η μνήμη των ανθρώπων που εν ειρήνη απέθαναν και εκδέθηκαν σε αυτό το χώρο. Να είστε καλά και να επαναλαμβάνετε τακτικά, να επαναλαμβάνουμε τακτικά τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί τις έχουμε ανάγκη όλοι. Όπου την εποχή του Αποστόλου Παύλου, του ιδρυτή της Εκκλησίας του Μητροπόλεως Κόου και Νησίρου, οι 20.000 Εβραίοι που ανήκαν στη συναγωγή, γιατί τόσους αριθμούς κατά τη γραφή η συναγωγή της ΚΟ, 20.000 Εβραίους, έκαναν τον Απόστολο Παύλο να έρθει να τους μιλήσει για τις ευχάριστες ειδήσεις. Αυτή η πορεία των Ιουδαίων στο νησί της ΚΟ ελαττώθηκε και έφτασε μέχρι τις μέρες μας να είναι ελάχιστη η παρουσία τους. Αυτό όμως δεν δίνει καμία άδεια σε εμάς όλους τους κατοίκους του νησιού να μην θυμόμαστε τους ανθρώπους που έμειναν εδώ στη γη, τα πνεύματά τους που γυρίζουν ανάμεσά μας και να προσευχόμαστε για αυτούς και για ό,τι πρόσφεραν και μπορούν να προσφέρουν με την ψυχή τους σε αυτόν τον τόπο. Θέλω πάντα να θυμάμαι και σε μένα κάνει πολύ συγκινητική εντύπωση η μνήμη αυτή, ότι όταν μετά την ελευθερία της Δωδεκανήσου το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο έστειλε τον πρώτο Μητροπολίτη Κο, τότε στη Μητρόπολη Κόου, τον συμπατριώτη μας από την Νήσυρο εκκαρπαθιακής καταγωγής Εμμανουήλ, επειδή έγινε σεισμός εκείνη την περίοδο και δεν υπήρχε κατάλημα, υπήρχε ένας προβληματισμός του πού θα μείνει ο δεσπότης. Και τότε πληροφορήθηκε η οικογένεια Μενασέ που έμενε ακόμα στο εξωτερικό ότι ο δεσπότης δεν είχε κατάλημα και έτσι παραχώρησε με τηλεγράφημα στο δικηγόρο τους. Παραχώρησαν οι Εβραίοι που ήταν εκτός ΚΟ, εκτοπισμένοι ακόμα για τον φόβο του θανάτου, το σπίτι τους, την ιστορική βίλα Μενασέ, και έμεινε ο Μητροπολίτης για όση χρονική περίοδο χρειάστηκε για να βρει κατάλημα. Αυτό φανερώνει τις σχέσεις που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους και αυτό δημιουργεί μια ευθύνη σε εμάς να συνεχίσουμε αυτές τις σχέσεις αγάπης, γιατί είναι η παρουσία του Θεού η οποία μας επιβάλλει αυτή την αγάπη να την ισχυροποιούμε και να την απλώνουμε. Είναι σημαντική αυτή η στιγμή και ας είναι σημαντικές και θερμές και οι προσευχές μας για αυτούς που έφυγαν είτε με τον ειρηνικό τρόπο που φεύγουν οι άνθρωποι από τη γη, είτε με τον τρόπο του βασανιστήριου που πολλές φορές δυστυχώς οι άνθρωποι επιβάλλουν ο ένας στον άλλον. Και είναι επίσης μεγάλη ευθύνη όλων μας να μπορέσουμε να εξαλείψουμε αυτά τα φαινόμενα της κακίας που είναι σατανικά, για να μην μπορεί η ανθρωπότητα πια να ξαναβλέπει τέτοιες φοβερές στιγμές. Αμήν. Πριν από 75 χρόνια διακόπηκε η μακραίων εβραϊκή παρουσία στην ΚΟ, που είχε ρίζες ήδη από το 142 π.Χ., όπως καταγράφεται στο πρώτο βιβλίο των Μακαβαίων. Σήμερα, μόνο το Εβραϊκό Νεκροταφείο που χρονολογείται από το 17ο αιώνα παραμένει μάρτυρας της πάλε ποτέ λαμπρής ιστορικής διαδρομής των Εβραίων στην ΚΟ. Η διατήρησή του ως μέρος της τοπικής ιστορίας αποτελεί χρέος ιστορικό και ηθικό. Με αυτή την ευκαιρία, ως εκπρόσωπος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας αλλά και της Ισραηλικής Κοινότητας Ρόδου, θέλω να ευχαριστήσω τη Διευθύντρια της Κοινότητας Ρόδου, την κυρία Κάρμεν Κοέν, για τη συνεχή μέρημνα και τις επισκέψεις εδώ κάθε φορά που χρειάζεται.
וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה לקודשה בריך לילה לילה מנפל ברכתה שירתה תוזבחתה ונחמתה דמירן מעלמה ואימרו אמן יסל אמר רבה מן שמיה חיים ושבה וישועה ונחמה ושזבה ורפולה ופועה וגולה וסליחה וחפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואימרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמיו רבים יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואימרו אמן Την παρέτησή του από την παράταξη Όραμα και Δράση υπέβαλε ο Βαγγέλης Μωραΐτης, καθώς οι μετά εκλογών κινήσεις της παράταξης και δεδομένου του εκλογικού αποτελέσματος τον βρίσκουν αντίθετο, γιατί όπως ο ίδιος αναφέρει στην επιστολή του, δεν προάγουν το κλίμα συνεργασίας που έχει ανάγκη ο τόπος μας και δεν τον βρίσκουν σύμφωνο. Ευχαρίστησε την επικεφαλής Ιωάννα Ρούφα και τα υπόλοιπα μέλη της παράταξης για τις γνώσεις και τα εφόδια που του έδωσαν, ενώ δήλωσε πως θα παραμείνει ενεργός πολίτης. Σύγχρονο εξοπλισμό παρέδωσε σε εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μετά από διαγωνισμό που διενέργησε με το σύνολο της χρηματοδότησης να καλύπτεται από ίδιους πόρους. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος επισήμανε πως εξοπλίζουμε τους ανθρώπους που τιμούν την κοινωνία με την εθελοντική τους προσφορά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης σε αυτούς, σεβόμενοι και αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν σε κάθε πεδίο και τομέα δράσης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 2 χρόνων από τον σεισμό της ΚΟ, ο Νίκος Μιλωνάς σε άρθρο του αναφέρει πως ο σεισμός σωσμός του 1933 βιώνεται ως σεισμός καθήλωσης του 2019. Σήμερα, 2 χρόνια μετά τον σεισμό, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Μας ενδιαφέρει μόνο η επούλωση των πληγών. Η πολιτική στον τόπο μας, αντί για προωθητική δύναμη, έχει μετατραπεί σε επικοινωνιακή πρακτική δικαιολόγηση των αδικαιολόγητων. Τέλος, ο κ. Μιλωνάς επισημαίνει πως αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει και όχι απλά οι κυβερνήσεις που εφαρμόζουν την ίδια πολιτική. Έκκληση προς όλους υπεύθυνους για τη λήψη μέτρων σε ό,τι αφορά την αύξηση των τροχαίων συμβάντων στο νησί μας, απίθυνε ο ιερέας του Ιερού Ναού Αναλήψεως του κυρίου Ζυπαρίου, Πάτερ Ιωάννης Κουτάντος. Πρότεινε μονοδρόμηση του κεντρικού δρόμου στο Ζυπάρι, να προχωρήσει ο παρακαμπτήριος, να γίνει βελτίωση του οδικού δικτύου, διαγραμμίσεις και ηλεκτροφωτισμός. Επίσης, εκ μέρους της κίνησης πολιτών για την προστασία από τα τροχαία, απίθυνε μήνυμα ο Βαγγέλης Τζόγιας, ενώ ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός Δημήτρης Παπακοσταντίνου ζήτησε αυξημένη αστυνόμευση στην περιοχή για να μην χάνονται νέοι άνθρωποι στην άσφαλτο. Ενδεικτικά λοιπόν εγώ θέλω να κάνω μία έκκληση και μία μεγάλη παράκληση στους υπευθύνους. Κυρία Γιάννα, ελάτε κοντά ως εκπρόσωπος και εσείς του συλλόγου του πολιτιστικού σας. Παρακαλώ, ελάτε κοντά. Το λέω αυτό γιατί βλέπω ότι για τον Προέδρων εκπροσωπείται ένας ολόκληρος σύλλογος. Μπορεί να είμαστε λίγοι εδώ, λίγο το προζήμι, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ευαισθητοποιήσουμε τους υπευθύνους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθυντή, τον κύριο Καπαδρίτη, τον αστυνόμο μας, ο οποίος ανταποκρίθηκε σε αυτή την αγωνία που του εξέφρασα χθες και έστειλε πάρα αυτά και τα στέλνει, θα είναι σε καθημερινή βάση η τροχία στο Ζυπάρι. Χθες μάλιστα αφήρεσε και πινακίδες από ένα αυτοκίνητο. Θα γίνει λοιπόν εντατική έλεγχη στην περιοχή μας εδώ, η οποία είναι η περισσότερο επιβαρημένη, και εμείς ζητάμε απλά πράγματα. Εγώ θα αναφερθώ σε 2.
θέλω, όπως είπα, και την έχω με τη μόνιμη προχονομική παρουσία εδώ και θα έλεγα κάτι πολύ πιο τολμηρό, ίσως διρακτούν οι επαγγελματίες, αλλά μπροστά στις ζωές είναι δευτερευούσης και τριτευούσης σημασίας. Να εξετάσουν το ενδεχόμενο την μονοδρόμηση του επαρχιακού στο σημείο αυτό. Θα δώσουν δηλαδή μια κίνηση είτε από τον πάνω δρόμο είτε από τον κάτω. Με αυτά τα δύο. Ο ηλεκτροφωτισμός του επαρχιακού δρόμου. 34 λάμπες είναι σβηστές. Να τους τις δώσουμε εμείς, να έρθει εδώ επιτετραμένος να πάρει τις λάμπες. Να του δώσουμε εμείς τις λάμπες. Εμείς, οι 4-5 φορείς. Και να υπάρξει τελικά μια έντονη διαγράμμιση. Έχει σβήσει η διαγράμμιση στον επαρχιακό και στις διαβάσεις των πεζών. Έχει βρεθεί ο εργολάβος, έχει αναλάβει να διαγραμμίσει, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Ελάτε να το απευθύνετε. Εάν ο εργολάβος για τους δικούς του λόγους καθυστερεί να έρθει, να φέρουν άλλο εργολάβο. Κύριε Βαγγέλη, θέλετε κάτι να πείτε επιπρόσθετα όσον αφορά το πρόβλημά μας, να το μειώσουμε. Έχετε κάτι να μας πείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Πάντα προηγουμένως αναφερθήκατε και είπατε ότι είναι λίγο το προβλήμα. Δεν χρειάζεται πολύ προβλήμα για να φτιάξουμε την πάντα. Εδώ φτιάχνουμε ψωμί και ξέρετε. Λίγο προβλήμα χρειάζεται. Αγαπητοί συμπατριώτες, το πρόβλημα στους δρόμους το δημιουργούμε εμείς. Άρα εμείς τα θέλει μπορούμε να το λύσουμε. Δεν χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη σοφία για να λυθεί το πρόβλημα. Αυτή η λογική χρειάζεται. Απλή λογική, οδηγώντας ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, οτιδήποτε όχημα, χρειάζεται απλή λογική για να μην σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Ποτέ ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο δεν σκοτώνει. Το αυτοκίνητο και το μηχανάκι είναι το όπλο με το οποίο ο άνθρωπος εξοντώνει τον άνθρωπο. Δεν σκοτώνει μια μηχανή παρκαρισμένη. Αν δεν ανέβει ο αναβάτης επάνω να κάνει τα περίεργα, δεν σκοτώνει, ούτε το αυτοκίνητο σκοτώνει. Επομένως εμείς σκοτώνουμε. Μέτρα όπως αυτά που είπε ο Πάτερ Ιωάννης, τον οποίο ευχαριστώ που επιτέλους αρχίζει η κοινωνία και απαιτεί από τους πολιτικούς και όχι να επαιτεί. Να απαιτούμε χρειάζεται. Μέχρι τώρα πηγαίναμε επαιτώντας. Σας παρακαλώ αν είναι δυνατόν. Όχι, πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να είμαστε. Απαιτητικοί. Φωτεινοί σηματοδότες. Βεβαίως πρέπει να μπουν. Διαγραμμίσεις. Ο φωτισμός. Επιτέλους να τελειώσει ο από κάτω δρόμος, να εκτρέψουμε την κυκλοφορία των βαριών οχημάτων, έτσι ώστε να απελευθερωθεί ο δρόμος από τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Και παζιστήσουν βαριά οχήματα. Αυτά τα λίγα είχα να πω. Το θέμα είναι ατελείωτο. Είναι πραγματικά ένας πόλεμος στην άσφαλτο, ένας εμφύλιος πόλεμος. Οι μισοί Έλληνες ενάντια στους άλλους μισούς με όπλο το αυτοκίνητο. Λέω ακόμα ένα παράδειγμα και τελειώνω. Όχι ένα παράδειγμα, συγγνώμη, μια πραγματικότητα. Ο αιώνας που πέρασε, το 1900, η πατρίδα μας είχε τους περισσότερους πολέμους. Είχαμε δύο εμφύλιους, είχαμε δύο παγκόσμιους, είχαμε μικρασιατική καταστροφή, είχαμε μακεδονικούς πολέμους, είχαμε κυπριακό. Και τι δεν είχαμε. Το Υπουργείο λοιπόν Εθνικής Άμυνας μας δίνει 75.000 νεκρούς στα πεδία των μαχών. 75.000 στρατιώτες σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών. Το 1950 μπαίνει το αυτοκίνητο στη ζωή μας. Ως το 2010, δηλαδή σε 60 χρόνια, έχουμε, προσέξτε, κρατηθείτε, 120.000 νεκρούς. Σε 60 χρόνια έχουμε 120.000 νεκρούς και έχουμε 350.000 μόνιμα ανάπηρους. Δηλαδή 500.000 κόσμος δεν πρόκοψε, δεν δούλεψε, δεν γέννησε, δεν δημιούργησε. Να το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Επομένως, ο εμφύλιος πόλεμος στην άσφαλτο έχει απίστευτες προεκτάσεις, απίστευτες διαστάσεις. Θέλουμε 12 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τώρα αυτή τη στιγμή. Μπείτε όσοι θέλετε στον Google, γκουγκλάρετε να δείτε τι γίνεται. 12 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Από πού μας περισσεύουν. Αφήνω τον ανθρώπινο πόνο.
αφήνονται ξεσκισμένη καρδιά πια στη μάνα. Αυτή δεν πρόκειται ποτέ να ζουν, ποτέ να γίνει καλά, ποτέ δεν πρόκειται να ραφτεί. Αφήνω τη σφήνα στην καρδιά του πατέρα. Δείτε το οικονομικό. Αυτά τα λίγα είχα να πω και ελπίζω ότι στον σύλλογο που φτιάχνουμε και σε λίγες μέρες θα πάμε για εκλογές, να έρθει ο κόσμος, οποιοδήποτε πολίτη να θέλει να ψηφίσει, να μας δώσει δύναμη, ούτως ώστε να πάμε στους πολιτικούς και να φτιαχτούν επιτέλους ορισμένα πράγματα στο νησί. Να εκφράσω και εγώ την ίδια αγωνία με εσάς, με τον ιερέα και τους άλλους φορείς του χώρου. Φαντάζομαι ότι με ακούτε. Όχι, στην κάμερα δεν ακούγεστε όμως. Είπα ότι ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του ιερέα να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα και να εκφράσουμε όλοι μαζί την αγωνία μας για τα τελευταία γεγονότα. Και ελπίζω να τα βγάλω πέρα, γιατί θύματα του γεγονότος ήταν μαθητές μου, αγαπημένοι μου μαθητές, και ο Χρήστος, και εύχομαι και εγώ, κυρίως ο Χρήστος, αλλά και τα άλλα παιδιά, άλλοι νέοι, αλλά και εύχομαι να πάνε όλα καλά στα τελευταία περιστατικά. Και ο ιερέας και ο φίλτατος Βαγγέλης ανέλησαν με λεπτομέρεια το πρόβλημα και τι γίνεται τοπικά, αλλά και διαχρονικά και σε εθνικό επίπεδο. Θέλω να πω με τη σειρά μου δύο λόγια μόνο. Να όλοι μαζί να ευαισθητοποιήσουμε και το κεντρικό κράτος και τις τοπικές του υπηρεσίες, αλλά και την περιφερειακή και την τοπική αυτοδιοίκηση, να παρθούν μέτρα γι' αυτό. Αλλά και ένα κόμμα, και ο καθένας από εμάς, στα πλαίσια της οικογένειας. Γιατί εκπροσωπώ την εκπαίδευση και την παιδεία, είναι και θέμα παιδείας. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητο και το μηχανάκι και πώς θα γίνουμε συνετοί. Όλοι εμείς είμαστε οδηγοί, κυκλοφορούμε κάθε μέρα και όλοι λέμε, έλα δεν θα τύχει σε μένα αυτό, ας παρκάρω εδώ, να πάρω ψωμί και να φύγω ή κάτι απαραίτητο. Και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Να γίνουμε τυπικοί και το κυριότερο, η σήμανση και η αστυνόμευση. Η σήμανση και η αστυνόμευση. Οι αρχές εδώ καλούνται να, για όσους παραβαίνουν και παίρνουν στο λαιμό τους ενδεχομένως και άλλους, να γίνει αυστηρότατη αστυνόμευση. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά, δεν ξέρω τι φορέας δημιουργείται, Βαγγέλη. Σύλλογος πολιτών, κίνηση πολιτών. Εμείς απλοί πολίτες. Ακριβώς, αυτό είπα. Λοιπόν, να πάει καλά ο νέος σύλλογος και όλοι μαζί να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση για να γλιτώσουμε θύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, για την ανταπόκρισή σας, να είστε καλά και να ευχηθούμε τα ατυχήματα να είναι τα τελευταία αυτά που συμβαίνουν εδώ στην περιοχή μας. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνδιοργάνωσε και φέτος τον 23ο Διεθνή Ιστοπλοϊκό Αγώνα Ρόδος Camp 2019 με τον Αθλητικό Σύλλογο Ιστιοπλοών Ανοιχτής Θαλάσσης. Η επίσημη τελετή έναρξης έγινε χθες το βράδυ στη Μαρίνα Δισκό με την Οργανωτική Επιτροπή να δίνει τις οδηγίες στα 700 άτομα πλήρωμα των 84 σκαφών που συμμετέχουν στο φετινό event. Μετά την ενημέρωση των πληρωμάτων, ακολούθησε φαγητό και χορό στην φιλόξενη Μαρίνα Δισκό. Ρόδος Camp 2019. Just for your information, we are 84 boats, new record for our race, 540 participants in four classes. The race officer, Mr. Fotis, will explain you the class divisions and the rest. I just want to tell you some points that would be useful for the rest of. We immediately have this request, and when we reply, you get to your email instantly the result, the answer.
to your question. If there are protests, then all the parties of the protest, the protestee, the protestor, witnesses. My name is Anastasios Fotis, I will be the race officer for this regatta, and we will do our best to make, with all our committees, we will do our best to make a very good race. Wind looks good for next days, we hope. First of all, I would like to present for you the protest committee. It's another nothing to do with race committee, but they will help us to make the race better, let's say. The chairman of the protest committee is Mr. Zvi Splat from Israel. Thank you.
ανάπτυξη του ιερού εξοκλησίου του Αγίου Αντωνίου στη θέση Χάντακα στο νέο Πηλίτισκο θα πραγματοποιηθεί η παρουσία της προϊσταμένης της εφορίας αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου Μαρίας Μιχαηλίδου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κόου και Νησίρου κυρίου Ναθαναήλ την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Θα ακολουθήσει παρουσίαση των εργασιών αποκατάστασης από τον αρχιτέκτονα Γιώργο Σιδερή. Με πολύ κόσμο και φέτος τελέστηκε ο πανηγυρικός εσπερινός της εορτής του προφήτη Ηλία του Θεσβήτη στη Μινιέρα Χωροστατούντος, Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Κόου και Νησίρου κυρίου Ναθαναήλ. Ο Σεβασμιωτάτος στην ομιλία του αναφέρθηκε στον γεροντικό και στην συνέχεια στα θαύματα του προφήτη Ηλία. Αμέσως μετά ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι με άφθονο φαγητό από την ενορία Λινοποτίου και στη συνέχεια ανέλαβαν οι μερακλείδες στον χώρο. Και ποιος άνθρωπος γεννήθηκε αλλά δεν πέθανε? Τα χάσαν πάλι οι πατέρες. Και ο Αββάς τους είπε, ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Ηλίας γεννήθηκε αλλά δεν πέθανε. Όταν ήρθε η ώρα που τελείωσε το έργο του επί της γης, ο Θεός έστειλε ένα άρμα πύρινο και αυτό πήρε τον Ηλία και τον ανέβαζε στους ουρανούς. Και ο Ελισέο, μαθητές του, τον οποίο είχε χρήσει προφήτη, του φώναζε, δώσε μου κάτι από σένα να έχω. Και εκείνος του πέταξε τη μιλωτή του, την κάπα του. Και έτσι ο προφήτης Ηλίας είναι ζωντανός και είναι ανάμεσά μας, είναι πάνω από μας και θα είναι αυτός που τις τελευταίες ημέρες θα μας δώσει τα σημεία για το τέλος του κόσμου επί της γης, την αρχή της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας. Ο προφήτης Ηλίας, όπως ακούσαμε στα αναγνώσματα, που τα έβαλε με τον Αχάβ, τον βασιλιά του Ισραήλ, ο οποίος είχε εξεστρατήσει από την αληθινή πίστη και πίστευε στα είδωλα, πίστευε στο Βάλ και είχε ιερείς, ακούσαμε στο ανάγνωσμα του Βάλ, 450 και άλλους 400 αρχιερείς του Βάλ και άλλους 400 αρχιερείς στο παλάτι ο βασιλιάς και ο Ηλίας μόνος του. Αλλά όμως δεν φοβήθηκε, στάθηκε μπροστά στον Αχάβ και τον έλεγξε. Έκανε την προσευχή του και σταμάτησε τη βροχή από τον ουρανό. Μπόρεσε να κάνει τη θυσία του και κατέβασε φωτιά από τον ουρανό για να κάψει το θυσιαστήριο. Όταν ήρθε η ώρα της αναμετρήσεως, όταν ο Ηλίας δηλαδή είχε κλείσει πια τους ουρανούς και οι άνθρωποι σχεδόν ήταν έτοιμοι να πεθάνουν από τη δίψα, γιατί είχε εξαφανιστεί το νερό από παντού και υπήρχε μόνο στις βασιλικές κινηστέρνες, στις δεξαμενές, τότε έκανε προσκλητήριο ο Ηλίας και είπε στον βασιλιά, ας ανέβουμε λοιπόν στο όρος και να κάνουμε θυσία στο Θεό, πρώτα οι αρχιερείς του Βάλ και έπειτα εγώ, για να δούμε ποιος μπορεί να φέρει φωτιά να κάψει το θυσιαστήριο και ποιος μπορεί να ανοίξει τους ουρανούς για την βροχή. Και μαζεύτηκαν όλοι στο όρος και διάβαλε ο Ηλίας να διαλέξουν πρώτοι οι πιστοί του Βάλ το σφάγιο, δηλαδή το μοσχάρι που θα θυσιαζόταν. Και το έσφαξαν και το έβαλαν επάνω στο θυσιαστήριο και πήγε μεσημέρι και κόντευε να περάσει το μεσημέρι και ο ήλιος στεκόταν ψηλά και προσκυνούσαν οι αρχιερείς του Βάλ να έρθει φωτιά από τον ουρανό να κάψει το θυσιαστήριο. Και το θυσιαστήριο έμενε άκαυτο. Και τότε είπε ο Αχάβ στον Ηλία, προσπάθησε εσύ. Και εκείνος πήρε 12 πέτρες όσες και οι φυλές του Ισραήλ, έκανε ένα θυσιαστήριο, έβαλε τα ξύλα, έσφαξε το μοσχάρι, το έβαλε επάνω, αλλά επειδή ήταν μεσημέρι και μπορεί κάποιοι να έλεγαν πως πήρε φωτιά επειδή ήταν ζέστη, είπε στον βασιλιά, φέρε λοιπόν νερό από το παλάτι. Και έφερε ο βασιλιάς 2 στάμνες και είπε ο Ηλίας, βάλτε τα σε πάνω στα ξύλα. Και έριξαν το νερό πάνω στα ξύλα. Και είπε, φέρτε άλλες 2. Και έφεραν άλλες 2. Και είπε, φέρτε άλλες 2.
Ήταν τόσο το νερό που έριξε επάνω στο θυσιαστήριο που και η λακκούβα που ήταν γύρω-γύρω είχε αρχίσει να γεμίζει. Και τότε γονάτισε ο Ηλίας, σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και ήρθε αμέσως η βροχή που πριν από αυτήν κατέβηκε η φωτιά και έκαψε το θυσιαστήριο έτσι που να καούν ακόμα και οι πέτρες, ακούσαμε στο ανάγνωσμο. Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου
κάλεσμα προς τα μέλη και τους φίλους του απευθύνει το Σωματείο Κίνηση Πολιτών για την ενημέρωση σε οποιοδήποτε επικίνδυνο σημείο του νησιού αντιλαμβάνονται κυρίως τους δρόμους. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 697-740-6672 και 697-55-5010. Σε ανακοίνωση του, ο μαέστρος φιλαρμονικής του Δήμου της ΚΟ Θανάσης Πουλίου ευχαρίστησε δημόσια τον Ντίνο Τσάπο και την οικογένειά του για την δωρεά μιας συλλεκτικής τρομπέτας του αείμνηστου αδελφού του Μικελίνου Τσάπου. Ο Μικελίνος Τσάπος ήταν ένας από τους πρώτους και κορυφαίους τρομπετίστες φιλαρμονικής του Δήμου της ΚΟ που πολύ γρήγορα τον απορρόφησε η πρωτεύουσα και συνέχισε τις σπουδές του και στην καριέρα του στην Αθήνα, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Καταχειροκροτήθηκε η μουσικοχορευτική εκδήλωση χορεύοντας τα κύματα του Αιγαίου από το Λύκειο Ελληνίδων ΚΟ στον κατάμεστο Θερινό Ορφέα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ιπποκρατίου 2019 με ζωντανή μουσική, με τραγούδια των νησιών του Αιγαίου και χορούς από τα χορευτικά τμήματα του Λυκείου Ελληνίδων με τις εντυπωσιακές φορεσιές επί σκηνής. Η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Αργυρό Κατσίλη εξέφρασε θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές και απέδωσε ανθοδέσμη στη δασκάλα χορού Αρετή Φράγκου. Μες στους καιρούς τους θαλασσοδαρμένους που ζούμε, το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα ΚΟ σας κάνει απόψε ένα ταξίδι στο Αιγαίο με τίτλο «Χορεύοντας στα κύματα του Αιγαίου». Λέξη πλατιά, βαθιά και απέραντη, γεμάτη θάλασσα γαλάζια. Εκεί που ενώνονται ο ουρανός και η θάλασσα, μες στο απέραντο γαλάζιο βρίσκονται σκορπισμένα τα νησιά του Αιγαίου μας. Μεγάλα και μικρά, νησίδες και βραχονησίδες, σαν σημαδούρες μες στους νερένιους δρόμους του Αιγαίου μας. Ακίμητη φρουρή, φύλακες των συνόρων μας, στην εσχατιά της πατρίδος μας, ακριτικά νησιά. Έχει γραφεί ότι τα νησιά του ελληνικού αρχιπελάγους, από τα πιο μικρά ως τα πιο μεγάλα, ανήκουν σε μια γεωγραφική, ιστορική και πολιτισμική ενότητα που συνθέτουν μια διάσπαρτη ελληνική πόλη πάνω σε υγρή επιφάνεια. Πράγματι, οι μύθοι, η ιστορία και οι παραδόσεις των μεγάλων νησιών μας περνούν και στο νησιωτικό μικρό κοσμό τους ως ενιαία ιστορική συνέχεια εκείνων. Μέσα από τον κόσμο της σιωπής και της θαλασσινής μοναξιάς τους, οι άσημες αυτές μικρονησίδες και βραχονησίδες, αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας, του ποιητή του Αιγαίου Οδυσσέα Ηλίτη, διαλαλούν την ελληνικότητά τους, γιατί πολλές από αυτές, αλμυροδαρμένες πέτρες που επιπλέουν στις ελληνικές θάλασσες, κρύβουν στα σπλάχνα τους τον αιγαιοπελαγίτικο πολιτισμό και την ιστορία που με ζήλο τα διαφύλαξαν στη ροή του χρόνου. Γνωστά από την αρχαιότητα με μεγάλη ακμή, πλωτά αρχαιολογικά μουσεία του αιγαιακού νησιωτικού κόσμου που δεν πρέπει να αμφισβητείται η ελληνικότητά τους. Το μαρτυρούν τα τείχη τους, οι αρχαίοι ναοί και τα αγάλματά τους, η γλώσσα και η θρησκεία τους, οι παραδόσεις τους. Ακολούθησαν πολλοί κατακτητές, αιώνες σκλαβιάς. Τίποτε όμως δεν μπόρεσε να αλλάξει την αδούλωτη ελληνική νησιώτικη ψυχή. Να'χα νερό απ' το πλάτανο, να'χα νερό απ' το πλάτανο, κράσι από την Κολώνα, κράσι από την Κολώνα. Να'χα και την αγάπη μου, να'χα και την αγάπη μου.
πληροφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών διοργανώνει τα εγκαίνια της έκθεσης με θέμα Hermes Baltolucci Pinxit, ψηφιδωτά από την ΕΚΟ. Θα πραγματοποιηθεί η έκθεση, θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου στην Ρόδο την Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Η έκθεση θα περιλαμβάνει μια σειρά εξαιρετικών σε ποιότητα και καλλιτεχνική απόδοση υδατογραφιών του Ιταλού μηχανικού Hermes Baltolucci με σχέδια ψηφιδωτών δαπέδων των ύστερων ρωμαϊκών και πρώιμων χριστιανικών χρόνων που ο ίδιος αποτύπωσε κατά τη διετία 1935-1937 από ανασκαφές δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων της ΚΟ. Η έκθεση διαρκέσει μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 και θα συνοδεύεται από κατάλογο που θα διατίθεται προς πώληση. Ανέλαβε καθήκοντα ο γιατρός Αχιλλέας Γερογιώκας, ειδικότητας βιοπαθολογίας, ο οποίος υπέγραψε σύμβαση εργασίας 3 ετών. Με τη συγκεκριμένη πρόσληψη επιτυγχάνεται η ενίσχυση του εργαστηριακού τομέα, ιδιαίτερα του τμήματος αιμοδοσίας και κατ' επέκταση η ενίσχυση του μικροβιολογικού βιοχημικού εργαστηρίου του νοσοκομείου μας. Η διοίκηση του νοσοκομείου της ΚΟ υπενθυμίζει πως αιμοληψίες για δωρεάν εξετάσεις αίματος πραγματοποιούνται καθημερινά. Για τον προγραμματισμό των ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν όλο το 24ωρο στο 1535. Συμπολίτησά μας, η οποία πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση μεταμόσχευσης νεφρών, ζητεί την οικονομική στήριξή μας. Όποιος θέλει και μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 6943-514890. Για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2019 θα λειτουργήσουν στο δημόσιο ΙΕΚ της ΕΚΟ ειδικότητας εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εγγραφών σε κάθε μία από αυτές τις ειδικότητες. Σε ειδικότητες είναι οι εξής: στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα τουρισμού, στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου, στέλεχος ασφαλείας προσώπων και υποδομών, φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, βοηθός βρεφονιπιοκόμων, προπονητής αθλημάτων, βοηθός φαρμακείου. Ο Κωνσταντίνος και η Λιδία, δύο αδέρφια αλλιώτικα από τα άλλα, ένα τσέλο και ένα βιολί, ένα ντουέτο των αιρετικών εγχόρδων, έτσι όπως δεν τα έχετε ξανακούσει ποτέ. Με μοναδικό και εκρηκτικό τρόπο συνδυάζουν ρυθμό, τρέλα, λυρισμό και χιούμορ. Μια πολύ όμορφη συναυλία με τους String Demons στο τμήμα πολιτισμού του The Puffs που διοργάνωσε στο πλαίσιο των θερινών Ιπποκρατίων. Παραδοσιακή μουσική, στη heavy metal, με κλασικές καταβολές, γιατί έχουμε κλασική παιδεία, τα όργανα που παίζουμε είναι κλασικά, βιολί και βιολοντσέλο, δικά μας κομμάτια, δική μας μουσική, ένα πάντρεμα μουσικών, ό,τι αρέσει στο αυτί μας και στην αισθητική μας και στην ψυχή μας. Καινούργια τραγούδια, μπορεί να ακούσετε και αυτό το καινούργιο τραγούδι που έχουμε γράψει για τον Χρήστο Θηβαίο που κάναμε φέτος. Τη συνεργασία μας και συνεχίζουμε και ναι, διάφορα πράγματα, πολύ έτσι. Είναι πολύ σημαντικό το να κάνετε συνεργασία με τον Χρήστο Θηβαίο και νομίζω είναι σταθμός για την καριέρα σας. Ναι, είναι ένας απίστευτος άνθρωπος και έχουμε ζήσει απίστευτα. Φίλος της ΚΟ πρέπει να πούμε ότι είναι. Ναι, εννοείται και έχουμε ζήσει απίστευτα πράγματα. Μπορώ να σας λέω ιστορίες με αυτά που έχουμε ζήσει με τον Χρήστο μέχρι τώρα. Πάνω στη σκηνή και κάτω από τη σκηνή, απίστευτες ιστορίες. Εν τω μεταξύ, να πω για την ΚΟ εγώ ότι την έχω γνωρίσει πάρα πολύ λίγο, γιατί όταν ήμουν φαντάρος στη Ρόδο, ερχόμουν με το πλοίο που πήγαινα δέματα, πέρναγα από την ΚΟ, έφτανα ξημερώματα πάντα, κατέβαινα 10 λεπτά εκεί στο λιμάνι, τα δέματα αυτά, και έφευγα πίσω για Πειραιά κτλ. Πόσα χρόνια ασχολείστε με αυτό το είδος μουσικής? Οι String Demons υπάρχουν από τα τέλη του 2014 με 2015.
αυτά τα όργανα, βιολί και βιολοντσέλο, με σπουδές, με ρεσιτάλ προσωπικά ο καθένας και την πορεία του, την ξεχωριστή, την πιο κλασική, ας πούμε, σε αυτά τα όργανα, την κάνουμε από 6 χρονών. Έχουμε ξεκινήσει και αποφασίσαμε κάποια στιγμή να κάνουμε τους String Demons, το οποίο βγήκε και λίγο αυθόρμητα. Ναι. Νομίζετε ότι τώρα τα γκρουπάκια γενικότερα έχουν περιοριστεί. Περισσότερο είναι η solo καριέρα. Θεωρείτε ότι υπάρχει χώρος για γκρουπάκια, έστω και μικρά, σαν και τα δικό σας? Χώρος υπάρχει και θα τον δημιουργούμε εμείς. Και όταν λέω εμείς, δεν εννοούμε μόνο εμείς. Εννοώ οι άνθρωποι που αγαπάνε την ομαδική δουλειά, γιατί τι πιο ωραίο από το να έχεις μια μπάντα και να παίζεις μουσική. Και να μπορείς να συνεννοείσαι. Ακριβώς. Τι πιο ροκ. Μιλάτε με τη γλώσσα της μουσικής, έτσι. Είστε καλλιτέχνες. Καλό να έχετε μουσική παιδεία. Γιατί είναι κάτι το οποίο λείπει συνήθως από τους νέους που τραγουδούν απλά και μόνο. Το τραγούδι, όπως λέει, επειδή τώρα μου έρχεται στο μυαλό πάντα ο Θηβαίος, επειδή συνεργαζόμαστε και μαζί αυτή την περίοδο, το τραγούδι είναι ένα πολύ όμορφο όμως, νησάκι στον ωκεανό που λέμε μουσική. Δεν είναι όλα το τραγούδι. Είναι ένα μικρό τμήμα και κάποιος για να τραγουδήσει πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά μουσική. Γιατί είναι σαν κάποιος να είναι ξυλουργός και να πηγαίνει να φτιάξει κάτι, ας πούμε, που θεωρείται πολύ ωραίο στην ξυλουργική, ας πούμε, χωρίς να έχει την τεχνική γνώση να φτιάξει πρώτα κάτι πιο απλό, όπως είναι μια καρέκλα. Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί κάποιος να πιάσει ένα μικρόφωνο και να αρχίσει να τραγουδάει. Θέλει δουλειά και θέλει βάσεις αυτό από κάτω. Κάποιοι μου είπαν εδώ, κάποια πουλάκια εδώ έξω, μου είπαν ότι εσείς είστε καταπληκτικοί εκεί πάνω στο stage, ότι δεν κάθεστε, ότι γενικότερα είστε πολύ υπερκινητικοί. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θα δούμε σήμερα? Είναι ένα υπερκινητικό live, λοιπόν, όπως είπατε κι εσείς. Είναι θεατρικότητα πάνω στη σκηνή. Θεατρικότητα, βέβαια, ναι, υπάρχει πάντα, γιατί είναι αυτό που σου βγαίνει και αυθόρμητα. Βασίζεσαι στη δουλειά που έχεις κάνει παρασκηνιακά, γιατί παρασκηνιακά ρίχνουμε πολλή δουλειά με τον Κωνσταντίνο, και βγαίνεις πάνω στη σκηνή και αυθόρμητα έχεις τη σκηνική παρουσία που έχεις. Εγώ με τον Κωνσταντίνο έχουμε μια έντονη σκηνική παρουσία. Μας αρέσει, γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά, αλλά ο τρόπος που παρουσιάζεται αυτό και το επικοινωνούμε είναι χαλαρός, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ενώ απαιτεί από πίσω ώρες ατελείωτες, πάνω στη σκηνή θέλουμε και ο κόσμος, που δεν έχει και τόσο πολύ σχέση με τη μουσική, ο κόσμος πολλές φορές που μας παρακολουθεί, να το βλέπει σαν κάτι απλό και να μην νιώθει ότι είναι κάτι που είναι δύσκολο και να νιώθει ένα σφίξιμο. Να περνάει ωραία, να μπορεί να χαλαρώσει. Θεωρείτε ότι έτσι επικοινωνείτε καλύτερα με τον κόσμο που σας ακούει από κάτω? Ναι, και περνάμε και καλύτερα και εμείς οι ίδιοι. Ακριβώς, και αυτό, και αυτό είναι το κλειδί, να περνάς και εσύ ο ίδιος ωραία. Και κάτι που άλλο ήθελα να ρωτήσω. Με ποιον καλλιτέχνη της νέας γενιάς θα θέλατε να συνεργαστείτε πάνω στη σκηνή? Με κάποιον, ναι, πιο νέο που έχει, ας πούμε, ένα ρεύμα στη μουσική? Θα πω εγώ. Άστο να το πάρω πάνω μου. Αυτή είναι, η Λιδία είναι αδερφή μου, έτσι. Ναι, το... Αλήθεια, ναι. Αδέρφια. Είμαστε αδέρφια, ναι. Λοιπόν, θα θέλαμε να συνεργαστούμε, το λέω ανοιχτά, με μια καταπληκτική μπάντα, με τους Vic. Είναι μια καταπληκτική μπάντα και πρέπει όλη η γενιά, η δική μας και η πιο μικρή, να υποστηρίζουμε τις μπάντες και τα νέα πράγματα που γίνονται, τα οποία είναι πολλά και πολύ δυνατά. Δηλαδή, απλά δεν έχουν πολλές φορές ίσως τόση προβολή από πιο mainstream media, ας πούμε, αλλά είναι και πολύς ο κόσμος που παρακολουθεί. Δηλαδή, στην περιοδία μας που κάναμε με το Θηβαίο και πράγματα που κάναμε μόνοι μας φέτος, είμαστε ενθουσιασμένοι με το πώς έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, ας πούμε, αυτό που κάνουμε. Στη Ρόδο, ας πούμε, που είχαμε πάει πριν 2 χρόνια, που είναι, τα θεωρούμε λίγο αδερφάκια με την Go, τη Ρόδο, είχε γίνει μια συναυλία καταπληκτική στο φεστιβάλ εκεί, το Διεθνές της Ρόδου, και ήταν 1.200 άτομα, ας πούμε, είχα τρελαθεί, λέω, πού βρέθηκαν όλοι αυτοί, και μας φωνάζανε, μας αγαπάγανε, και αυτό είναι πολύ ωραίο και πρέπει να υποστηρίζουμε τους νέους καλλιτέχνες. Η Vic, και θέλω να το λέω, είναι μια καταπληκτική μπάντα που παίζει ροκ με ένα πολύ δικό της τρόπο και με την παραδοσιακή μουσική μέσα κτλ. Και τους δίνουμε το χαιρετισμό μας και την εκτίμησή μας. Ωραία. Θα σας απολαύσουμε λοιπόν on stage μαζί τους String Demons. Να είστε καλά. Πολύ. Και να έρθετε την επόμενη φορά στην Go και διακοπές, έτσι. Ναι. Λοιπόν, οι String Demons έχουν ήδη αγαπήσει την Go.
Επίσης, στο πλαίσιο των θερινών υποκρατίων, πλούσια η πολιτιστική ατζέντα της εβδομάδας. Αύριο, Τρίτη, στις 8.30 στην πλατεία Ανταγόρα, ένα μουσικό ταξίδι σκιών και λαϊκής ορχήστρας με το γνωστό σκιοπαίκτη και σκηνοθέτη Ηλία Καρελά, τον Αγάθωνα, τον πιο γνήσιο εκφραστή του ρεμπέτικου τραγουδιού, την Κατερίνα Τσιρίδου και τον Νίκο Πρωτόπαπα. Την Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, σινεμά και πραγματικότητα, η λέξη των πραγμάτων, προβολή ταινιών του Ιταλού σκηνοθέτη Μάριο Μπρέντα υπό την αιγίδα του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών και τη Σκυλεκό στο Ιστορικό Ολογραφικό Μουσείο. Επίσης, την Τετάρτη στις 10 το βράδυ, συναυλία με τον Γιάννη Χαρούλη στο νέο στάδιο Ανταγόρα σε μια διοργάνωση του αθλητικού σωματείου ΠΑΟΚΟ. Ενώ την Παρασκευή η εφθαλία του Γαλατά από το Σύλλογο Μικρασιατών Νεκό Ηρόδοτο στο Ρωμαϊκό Οδείο στις 9 το βράδυ. Πάμε αμέσως τώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Για 23η συνεχή χρονιά, οι Διεθνείς Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες Ρόδος Camp 2019 με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές των μεγάλων διεθνών αγώνων ξεκίνησαν από την Μαρίνα της ΚΟ σήμερα στις 10 το πρωί. Τα 84 σκάφη άνοιξαν τα πανιά τους και μας εντυπωσίασαν, ενώ η διαδρομή που θα ακολουθήσουν είναι προς Κάλυμνο, Νήσι, Ρωσίμι και Ρόδο. Το Ρόδος Camp αποτελεί μια αθλητική πρόκληση για ιστιοπλοϊκές διακοπές στα Δωδεκάνησα, τα οποία βρίσκονται στο Αιγαίο Πέλαγος και έχουν ιδανικές συνθήκες για ιστιοπλοεία.
Τη φανέλα του πανελευσυνιακού θα φορέσει ο 24χρονος Κώος Γκάρντ Κώστας Κεφάλας, που πέρυσι έπαιξε στον Κρόν και προέρχεται από τον Ιπποκράτη της ΚΟ. Ο ΑΟΠΗΛΙΟΥ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Γιάννη Πή από την Δόξα Καρδάμενας. Σε δηλώσεις του, ο Γιάννης Πής ευχαρίστησε τη Δόξα Καρδάμενας για όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο σωματείο, ενώ χαρακτήρισε πρόκληση για τον ίδιο να αγωνιστεί στον ΑΟΠΗΛΙΟΥ. Το COS 3-on-3 Basketball Festival για δεύτερη συνεχή χρονιά διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Φίβος ΚΟ με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο της ΚΟ. Οι εγγραφές συνεχίζονται μέχρι αύριο στα γραφεία του Αθλητικού Συλλόγου Φίβος ΚΟ. Πάμε αμέσως τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθυρες που βλέπετε για αύριο καιρό στην περιοχή μας, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη δημοτική τηλεόραση ΚΟ. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.